Το νέο πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει και να στηρίξει μικρέ επιχειρήσει και δράσει συνεταιρισμών που μπορούν να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν οικονομικά για να πατήσουν στα πόδια του, δήλωσε μιλώντα την Αεροαρεστιάδα ο Περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη με αφορμή την ανακοίνωση τη κατανομή των πόρων του προγράμματο. Υπενθυμίζω ότι στην περιφέρεια θα διατεθούν 74,1 εκατομμύρια ευρώ για όλη την προγραμματική περίοδο. Ο κ. Παυλίδης τόνισε ότι οι κατατόπους διευθύνει αγροτικής ανάπτυξης είναι έτοιμες να ενημερώσουν τους αγρότες για τις δράσεις που ανήκει το πρόγραμμα και έχουν πάρει εντολή να δώσουν βάρος στην ενημέρωση αυτή. Πρέπει να προετοιμαστούν και να ειδοποιηθούν οι πάντε σε όλε τι περιοχέ για τα χρήματα αυτά. Να μην υπάρχει κανεί που θα πει Δεν ήξερα, δεν έμαθα, τόνισε ο κ. Παυλίδη. Πρόσθεσε επίση πω τα χρήματα αυτά πρέπει να φτάσουν σε μια πραγματική αξιοποίηση προ όφελο τη περιφερειακή οικονομία, ενώ αναφερόμενο στι κατευθύνσει του προγράμματο υπογράμισε εκείνη τη σύσταση συνεταιρισμών, οι οποίοι θα μπορούν να διαπραγματευτούν και να ορθώσουν το ανάστημά του, όπω χαρακτηριστικά είπε. Καταλήγοντα, ο Περιφερειάρχη απέστησε την προσοχή όλων να κάνουν το σωστό, γιατί όπω σημείωσε, δεν θα ενταχθεί ό,τι να είναι. Θα ενταχθούν αυτά που συμφέρουν στην κοινωνία και όχι μόνο του παρελθόντο που δεν έδιναν αποτέλεσμα. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ακόμη μια φορά αντιμέτωπη με νέα σκληρά και επώδυνα μέτρα που θα δώσουν τη χαριστική βολή στα εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει και θα εντείνουν ακόμα περισσότερο την ύφεση και την ανεργία. Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι, οι και οι άνεργοι συνεχίζουν τον αγώνα του ζητώντα να μπει ένα τέλο στι μνημονιακέ πολιτικέ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Κομοτινή, που απευθύνει καλεσμένοι και συμμετοχή στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και στην πορεία διαμαρτυρίες που θα ακολουθήσει. Το εργατικό κέντρο θα συμμετέχει ενεργά και για τη μετακίνηση στα ναυλώσεις λεωφορεία τα οποία θα αναχώρησουν το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι μπροστά από το εργατοϊπαλληλικό κέντρο Κομωτινής. Εκδικάζονται την Τρίτη στην Καβάλα τα ασφαλιστικά μέτρα για τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Η Γραμματεία Καβάλα του Πάμα καλεί τα σωματεία, του εργαζόμενου του νομού να πάρουν μαζικά μέρο τη συγκέντρωση συμπαράσταση στου εργαζόμενου στα λιπάσματα Καβάλα έξω από τα δικαστήρια. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα το απόγευμα συνεδρίασε στην Καβάλα το Διοικητικό Σύμβουλο τη Ομοσπονδία Εργαζομένων στι Χημικέ Βιομηχανίε. Ξεκίνησε τη Δευτέρα στη Δράμα το 7η μέρο που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά ο τοπικό πολιτιστικό σύλλογο Art en σε συνεργασία με τη δημοτική επιχείρηση κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Μέχρι την Κυριακή, στα γρασίδια τη Αγία Βαρβάρα, σε εκθεσιακού και εξωτερικού χώρου θα πραγματοποιηθούν συναυλίε, εκθέσει, art, εργαστήρια, χορό θέατρο, μπαζάρ, γιόγκα και προβολέ. Όπω τονίζουν οι διοργανωτέ, οι γιορτέ απευθύνονται σε όσου ασπάζονται την ελευθερία τη καλλιτεχνική έκφραση με συμμετοχή, με στήριξη, με έμπνευση και εθελοντισμό. Η στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό.